επειδή οι σοβαρές οικονομικές και νομισματικές κρίσεις εκτονώνονται πάντα με πολέμους, το συνέδριο των πολιτικών και οικονομικών ηγετών στο Bretton Woods το 1944 συνέδεσε την αξία του δολαριού με τον χρυσό. Ο σκοπός ήταν να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική κρίση όπως αυτή του 1929 που είχε σαν αποτέλεσμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, παρά τους ελοχεύοντες κινδύνους, η σύνδεση μεταξύ χρυσού και δολαρίου εγκαταλειφθήκε το 1970. Επειδή οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της Αμερικής καθιστούσαν ασύμφορη την ανταλλαγή πετρελαίου με δολάρια και σύνεπως με χρυσό, αφού το πετρέλαιο καίγεται ενώ ο χρυσός είναι παντοτινός. Με την κατάργηση λοιπόν του κανόνα του χρυσού η Αμερική έλυσε τις ανάγκες ανταλλάσσοντας πράσινο χαρτί που τύπωνε σε τεράστιες ποσότητες η κεντρική ομοσπονδιακή τράπεζα της χώρας με πρώτες ύλες και μέταλλα. Επειδή όμως ένα ισχυρό χαρτονόμισμα που δεν συνδέεται με σταθερές αξίες μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει. Αποφασίστηκε η δημιουργία του ευρώ στην Ευρώπη με σκοπό να επεκτείνει τον χρόνο ζωής του δολαρίου. Στην Ελλάδα αντίστοιχα οι μνήμε των χάρτινων νομισμάτων της κατοχής και η δυστυχία της μικρασιατικής καταστροφής καθώς και η απουσία ισχυρής οικονομίας και η πολιτική ληστεία οδηγήσαν τους Έλληνες στο να μετατρέπουν τις δραχμικές οικονομίες τους σε αποθέματα χρυσού. Έτσι, επί πολλές δεκαετίες συγκεντρωθήκαν στην Ελλάδα σημαντικά αποθέματα χρυσού, τα οποία οι δανειστές, εκτός της ακίνητης περιουσίας, αποφασίσαν να μεταφέρουν στις τσέπες τους. Πράγματι, τον πρώτο καιρό των μνημονίων ήταν συνηθισμένη η εικόνα των ημιδαπών και αλλοδαπών εμπόρων χρυσού που περιφερόταν από πόρτα σε πόρτα στις πόλεις και στην ελληνική ύπεθρο ζητώντας να αγοράσουν από τους πολίτες βέρες και χρυσούς σταυρούς. Αργότερα η ληστεία των πολιτών νομιμοποιήθηκε και επιταχύνθηκε μέσω της κατάλληλη νομοθεσίας που διευκόλυνε και την ίδρυση και την λειτουργία των ιδιωτικών ενεχειροδανειστήριων, τα οποία ξεφυτρώναν κατά εκατοντάδες σε όλη την επικράτεια. Το στρατηγικό όφελος για τις χώρες που καταλήγει ο ελληνικός χρυσός, καθώς και η αντίστοιχη απώλεια για την πατρίδα μας είναι κατανοητά. Πράγματι, οι συναλλαγές μιας αλυσίδας ενεχειροδανειστηρίων για μία και μόνο ημέρα μπορεί να, ερχο... να αναρχόταν στο ποσό του μισίου εκατομμυρίου ευρώ επιβεβαιώνοντας μέσα από τους αριθμούς το μέγεθος της κρίσης στην Ελλάδα και την απόγνωση των Ελλήνων πολιτών ώστε να ξεπουλούν ακόμα και τα οικογενειακά κοιμήλια. Η θεσμοθετημένη ληστεία του λαού με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών θεσμών μπορεί να κατανοηθεί μέσα από τη σορελαστική εικόνα τηλεοπτικών συζητήσεων μεταξύ ψυχοπονιάριδων πολιτικών και υψηλά αμοιβωμένων τηλεπαρουσιαστών όπου εν μέσω μνημονιακών αναλύσεων και δακρύων παρουσιάζονταν διαφημίσεις εν ειστερίων. Επειδή όμως είναι αφελές να θεωρείται ότι η πρόσφατη προσωρινή φραγή στη μεταφορά χρυσού εκτός Ελλάδος έγινε με σκοπό την υπεράσπιση της περιουσίας του λαού και την αποκατάσταση της νομιμότητας, η ευαισθητοποίηση της πολιτείας στην νομιμοποιημένη εκμετάλλευση της απόγνωσης είναι σκοτεινή και αδιευκρίνηστη. Αντιθέτως, είναι ευραίως γνωστό ότι μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 που αποτέλεσε την αρχή εξαερώσεως της φούσκας του δολαρίου οι μεγάλες δυνάμεις έχουν επιδοθεί σε έναν σιωπηλό και λησαλαίο αγώνα συσσώρευσης χρυσού και στρατηγικών μετάλλων ώστε ύστερα από μία πιθανή οικονομική κατάρρευση λόγω του παγκοσμίου οικονομικού χρέους να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τα χάρτινα νομίσματά τους με νέα ισχυρά που θα βασίζονται στα αποθέματα χρυσού τους. Η πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ καθώς και του Καντάφη στη Λιβύη συνδέεται και με τον έλεγχο των παγκοσμίων αποθεμάτων χρυσού και τη διατήρηση του δολαρίου στις διεθνές συναλλαγές επειδή και οι δύο ηγέτες σκοπεύαν να προχωρήσουν στην έκδοση χρυσού νομίσματος, που σταδιακά θα εκτόπιζε το χάρτινο δολάριο από τις πωλήσει πετρελαίου. Τώρα, το πρόβλημα για τους εμπόρους χρυσού στην Ελλάδα εμφανίστηκε όταν τα ελληνικά ιδιωτικά αποθέματα χρυσού, αντί να κατευθύνονται προς, προς τη Γερμανία, όπως είχε συμφωνηθεί στην αρχή των μνημονίων, άρχισαν να καταλήγουν στην Ιρανική και τη Ρώσικη κρατική αγορά μέσω Τουρκίας. Πρακτική βεβαίως που ούτε η Γερμανία ούτε η Αμερική είναι διατηθειμένες να ανεχθούν. Η μεν πρώτη λόγω διαφυγών των κερδών, η δε δεύτερη για καθαρά γεωπολιτικούς λόγους. Τέλος η νομιμοποιημένη μεταφορά του ελληνικού χρυσού στο εξωτερικό και η στρατηγική κρατική αποδυνάμωση της χώρας θα συνεχίζονται για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.